Have a baby, have a baby by me, baby. Be a millionaire. Have a baby by me, baby. Be a millionaire. Have a baby by me, baby. Be a millionaire. Be a millionaire. Be a millionaire. Have a baby by me. Καλημέρα, ναι, ευχαριστώ πολύ. Have a baby by me, baby. Be a millionaire. Be a millionaire. Be a millionaire. Άνθρωποι που μας εξυπηρετούν σε δύσκολες ώρες, αυτοί που εργάζονται στις διανομές τροφίμων, τα γνωστά delivery boys και στο νησί μας έχουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Το 8ωρό τους περιλαμβάνει πολύ τρέξιμο και αρκετό κίνδυνο, αφού είναι συνέχεια στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Αντώνη Ταργουντζίδη, σχετικά με τους εργαζόμενους στις μεταφορές στην Ελλάδα, αναφέρεται πως σε ποσοστό 94% οι εργαζόμενοι στον κλάδο είναι άντρες, ενώ το 69% είναι ηλικίας μεταξύ 25 με 49. Είναι πολλές οι ώρες εργασίας και πολύ καθημερινή κίνδυνη στο δρόμο. 12 χρόνια μέχρι τώρα. Και είναι πολύ καλή δουλειά και γι' αυτό τη συνεχίζω. Είναι δύσκολη, δουλεύεις πολλές ώρες? Δουλεύω 8ωρο όπως είναι ο νόμος. 7 χρόνια. Τις 6 ώρες είμαι στο δρόμο. Δουλεύω γύρω στις 9 με 10 ώρες την ημέρα. Εγώ 8. Και από αυτές τις ώρες που δουλεύεις στις 8, πόσες ώρες είσαι στο δρόμο? 6 ώρες. 8 ώρες δουλεύω. Το καθημερινό ρίσκο φαίνεται από τα ατυχήματα που, αν και σπάνια, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Είναι λίγο δύσκολη λόγω του δρόμου, κίνηση, προσοχή θέλει μεγάλη. Έχεις ατυχήματα, σου έχουν συμβεί? Μου έχει συμβεί τώρα πρόσφατα, πριν 5-6 μήνες, ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο, δεν μου βγάλε φλας και για να μην πέσω πάνω του έπεσα μόνο. Τα δύο πρόσφατα ήταν πριν 2 μήνες. Ήμουνα ένα μήνα χωρίς δουλειά. Εδώ στο λιμάνι, στο... Με το μηχανάκι σου? Με το μηχανάκι, ναι. Και τράκαρες με αυτοκίνητο? Ναι, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο. Φανέρασα απότομα και έπεσα πίσω. Έχω τρακάρει μια φορά με έναν άνθρωπο εδώ στο Next, στον δρόμο, πήγαινα προς πυροσβεστική και τρακάρισα. Μου βγήκε και έπεσα πάνω του, δεν πρόλαβα να σταματήσω. Διαζώσουν να πας στην παραγγελία μάλλον. Ναι, ναι, ακριβώς. Και χτύπησες άσχημα? Όχι πολύ, εντάξει. Σύμφωνα με την έρευνα του οργανισμού, το 82% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους και παράλληλα οι εργαζόμενοι στον κλάδο, είτε πρόκειται για επίγειες, θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές, δήλωσαν πως αρκετά συχνά αντιμετωπίζουν επεισόδια πραγματικής βίας, είτε ψυχολογικής είτε ελεκτικής. Παράλληλα, σημαντικά είναι τα ποσοστά που δείχνουν τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, το 54% εξ αυτών υποφέρουν από διαταραχές στον ύπνο, ένα 68% παρουσιάζουν πονοκεφάλους που συνδέονται με τη δουλειά και ένα ποσοστό της τάξης του 61% παρουσιάζει στομαχικές διαταραχές. Άλλα προβλήματα υγείας που καταγράφηκαν ήταν σχετικά με την ακοή, την όραση, το αναπνευστικό σύστημα ή είχαν κάποια διαταραχή στις διατροφικές τους συνήθειες. Και όταν γυρνάς σπίτι, νιώθεις κάποια κούραση, κάποιο πόνο στα πόδια ή στα χέρια? Εντάξει, άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στους κινδύνους της συγκεκριμένης δουλειάς αναγνωρίζει και επισημαίνει την έλλειψη προστατευτικών ενδυμάτων, την έλλειψη εκπαίδευσης, τη μοναχική φύση εργασίας, την επαφή με πελάτες με κίνδυνο από επιθετικούς μεθυσμένους και υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, την εργασία στη νύχτα, τον χειρισμό των χρημάτων με τον κίνδυνο της ληστείας, τα επίπεδα του θορύβου που έχουν καταγραφτεί με μοτοσυκλέτες που τρέχουν με ταχύτητα 112 χιλιόμετρα την ώρα υπερβαίνουν τα 105 δεσιμπέλ, όταν μια κανονική συζήτηση σε απόσταση ενός μέτρου είναι στα 65 dB και το όριο πόνου στα 130 dB. Την οδική κυκλοφορία με κίνδυνο ατυχημάτων, την πίεση χρόνου, τη σωματική καταπώνηση με προβλήματα στις αρθρώσεις όπως τα γόνατα και οι καρποί και τη διατροφή. Πρέπει να σημειωθεί πως ιδιαίτερες περιπτώσεις που θέλουν σωστό χειρισμό συναντούν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις διανομές. Πήγα σε ένα χωριό μια παραγγελία και λέει σε ένα καφενείο και λέει ο ένας για την παραγγελία έφερε, λέει ο Τσιγκούνης και απαντάει και μου λέει ο άλλος πόσο είναι και ζήταγε μέχρι και τα 10 λεπτά να το δώσω πίσω. Όχι, πρόσφατα πέτυχα μια κατάσταση αλλά δεν είχε να κάνει, εντάξει δεν ήταν σημαντικό. Α, σε σένα εντάξει. Ναι, μια χαρά σε μένα, ναι. Είχα πάρα πολλή δουλειά και δεν προλάβαινα. Και άρχισε παραγγελία και φώναζε. Και έβριζε. Εντάξει, βρίζω, ναι. Φυσικά, γιατί αργούμε. Έχω παραγγείλει τόσες ώρες, ας πούμε.
Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που είναι ώρες που ζητάμε απεγνωσμένα τις υπηρεσίες τους, είτε για φαγητό, είτε για τον πρωινό μας καφέ, είτε για την πίτσα που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό αγώνα, είναι να τους χαιρετήσουμε με χαμόγελο, να τους υποδεχτούμε με ευγένεια και φυσικά το μπουρμπουάρ είναι καλοδεχούμενο. Είναι πολύ καλά χρήματα πληρώνουν τα αφεντικά, γιατί ανταποδίδεις κιόλας και με αυτό πράττουν και πληρώνουν. Και με τα μπουρμπουάρ? Τα μπουρμπουάρ είναι πολύ καλά λόγω κρίσης, έχουν πέσει λίγο, αλλά το προσπαθούμε. Εντάξει, αναλόγως στην εποχή υπάρχουν. Mm. Μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Normal. Τώρα είναι χειρότερα αυτές τις μέρες? Βέβαια. Mm. Λόγω της κρίσης. Μια χαρά είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Mm-hmm. Και από τα χρήματα? Ναι, και από τα χρήματα. Μπουρμπουάρ? Αφήνουν, εντάξει, μια χαρά.